Πασχαλινό μπαζάρ εδώ στο βιοτεχνικό επιμελητήριο του Πειραιά για το Φοραμέα. Για το υποστηρικτικό και κοινωνικό δίκτυο για ανθρώπους με αναπηρία. Εμείς κάνουμε τρία πράγματα. Το πρώτο και σημαντικό είναι το όραμά μας για την έρευνα. Για να φροντίσουμε το μετά το θάνατο των γονιών. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε στη Φοραμέα είναι ότι βοηθάμε με τρόφιμα, με ρούχα και με κάθε είδος παροχή 30 οικογένειες που είναι προστατευόμενα μέλη. Και το τρίτο που κάνουμε στη Φοραμέα είναι ότι ενώνουμε επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν έκπτωση στους ανθρώπους που είναι μέλη μας. Οι άνθρωποι με αναπηρία δεν ψωνίζουν από τον συνεταιρισμό του κράτους που ψωνίζουν οι πολύτεκνοι και πολύ καλά κάνουν. Και αυτό είναι κάτι που μας οδήγησε σε αυτή την τρίτη δράση του υποστηρικτικού δικτύου Φοραμέα. Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρία σηκώνουν το δικό τους σταυρό και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, ναι, από όλους αυτό. Εγώ δεν θεωρώ ότι σηκώνω σταυρό. Εγώ φαίνεται περίεργο, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη με τον Χρήστο. Έχω όλη την αγνότητα του κόσμου στην αγκαλιά μου κάθε μέρα. Όμως, έχω μάθει να ζω έτσι. Τέλειωσαν οι πολυτέλειες. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ζωή μου και δεν την αλλάζω. Γιατί θα έπρεπε να αλλάξω και το παιδί μου και δεν το αλλάζω με όλο το χρυσάφι του κόσμου. Βλέπω το Χριστάκο που ανεβάζεις κάποια βιντεάκια. Πραγματικά ευτυχισμένο. Δεν πραγματικά. Γιατί τον θέλουμε. Γιατί δεν τραπήκαμε ποτέ για τον Χρήστο, γιατί δεν τον κρύψαμε, γιατί όπου πάμε εμείς είναι και ο Χρήστος μαζί μας, είναι το παρεάκι μας. Όταν έκανα το Χριστάκο, εγώ γέννησα πάρα πολύ προώρα και πολύ επεισοδιακά. Κινδύνευσε και η ζωή μου. Εγώ, επειδή κάθε εγκυμοσύνη ναι, μεν είναι διαφορετική, αλλά δεν μπορείς να την προβλέψεις. Δεν ήθελα να το ρισκάρω ούτε για το επόμενο παιδάκι. Εφόσον προσευχήθηκα στο Θεό και του είπα να γίνω μητέρα και με έκανε, νομίζω ότι είναι επί πέντε πιο εγωιστικό. Να κάνω και δεύτερο παιδί. Εντάξει, να πάνε όλα καλά. Αν δεν πάνε, να ταλαιπωρηθεί και το δεύτερο παιδί. Και αν δεν πάνε και χαθώ εγώ, να αφήσω ορφανό και τον Χρήστο. Και γι' αυτό έμεινα με τον Χρήστο και δεν το μετανιώνω.